Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με την ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση κορυφώνεται τα μεσάνυχτα το πολιτικό θρίλερ που διαδραματίζεται στην χώρα τα τελευταία 24 ώρα. Ο Πρωθυπουργός, παρά τις έντονες πιέσεις που δέχθηκε από πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και σύσσωμη την αντιπολίτευση, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν παρετείται, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε τρομακτικό κενό ακυβερνησίας. Ανακοίνωσε όμως ότι στόχος του είναι να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με τη Νέα Δημοκρατία για κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο τι θα πράξουν στην ψηφοφορία οι βουλευτές που μέχρι χθες δήλωναν ότι δεν θα το στηρίξουν. Την θέση της Νέας Δημοκρατίας για σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης με μη πολιτικά πρόσωπα προκειμένου να επικυρωθεί η συμφωνία της νέας δανειακής σύμβασης της 26ης Οκτωβρίου και εν συνεχεία να διενεργηθούν εκλογές, επανέλαβε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιάννης Μιχελάκης. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι γατζωμένος στην εξουσία. Είναι γατζωμένος στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου που μας οδηγεί στον γκρεμό, είπε σε συνέντευξή του ο κύριος Μιχελάκης. Στο ερώτημα τι θα η Νέα Δημοκρατία αναφορικά με τη νέα δανειακή σύμβαση, εάν η κυβέρνηση λάβει απόψε την ψήφο εμπιστοσύνης, ο κύριος Μιχελάκης είπε ότι θα την ψηφίσει καθώς έχει καταστεί αναπόφευκτη, όμως για τον συνοδευτικό νόμο όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Την θέση του για το ενδεχόμενο σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης ευρύτερης αποδοχής διευκρίνησε μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Παπανδρέου δήλωσε πρόθυμος να ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση για τη συγκρότηση ενός σχήματος με την ευρύτερη δυνατή αποδοχή και κατόπιν, αφού διασφαλιστεί η ομαλή πορεία της χώρας και η ψήφιση της δανειακής σύμβασης, να πάει η χώρα σε εκλογές. «Δεν είμαι κολλημένος στην καρέκλα», είπε ο κύριος Παπανδρέου, απαντώντας τη σφοδρή κριτική που άσκησε νωρίτερα από το ίδιο βήμα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς. «Δεν απέκλεισε κανένα θέμα από τη συζήτηση, ούτε τη δική μου θέση. Και δεν είμαι γατζωμένος σε μία καρέκλα. Είμαι έτοιμος και δεν με ενδιαφέρει ούτε να επανεκλεγώ, αλλά να σώσουμε την πατρίδα», δήλωσε. Τον γύρο του κόσμου κάνουν για άλλη μία μέρα οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, με το σύνολο σχεδόν των διεθνών μέσων ενημέρωσης να έχουν πρώτο θέμα τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα στη χώρα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κρίσιμη ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση απόψε στη Βουλή. Οι New York Times αναφέρουν σε άρθρο τους ότι θα πρέπει να λυπεί την Ευρώπη και όχι να της προκαλεί ανακούφιση το γεγονός ότι δεν θα γίνει δημοψήφισμα. Το γερμανικό Spiegel αναφέρεται στην ακύρωση της διεξαγωγής δημοψηφίσματος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και στην πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει σε μεταβατική κυβέρνηση. Την απόφασή της να απέχει από την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση τα μεσάνυχτα ανακοίνωσε το πρωί η ανεξάρτητη βουλευτής Έλσα Παπαδημητρίου. Η κυρία Παπαδημητρίου, αιτιολογώντας την απόφασή της, αναφέρθηκε στην ανάγκη για κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας και σημείωσε ότι ο κύριος Παπανδρέου πρέπει το βράδυ να ανακοινώσει ότι ζητά ψήφο ευρείας εμπιστοσύνης για να ξεκινήσει διεργασίες συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία. Σημείωσε δε πως η ψήφος που είχε ανακοινώσει πως θα έδινε αφορούσε το ευρώ και όχι στελέχη της κυβέρνησης που με τη δράση τους έχουν καταπλήξει την Ιφίλιο. Την εκτίμηση ότι ίσως δεν φτάσουμε ως την ψήφο εμπιστοσύνη στα μεσάνυχτα εξέφρασε ο τηλέμαχος Χιτήρης. Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ των άμεσων διεργασιών για την συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Όπως είπε, εάν κάτι τέτοιο δεν ξεκινήσει εντός της ημέρας και εφόσον η κυβέρνηση λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, ο κύριος Παπανδρέου δεσμεύεται από τα όσα είπε χθες βράδυ να ξεκινήσει τις διεργασίες για συνεργασία από την επομένη. Βέβαια, αυτό χρειάζεται δύο, όπως το ταγκό, σημείωσε ο κύριος Χιτήρης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα πρέπει και ο κύριος Σαμαράς να επιδείξει διάθεση για συνεννόηση. Κυβέρνηση με πολιτικά πρόσωπα προτείνει ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Αντώνης Κακλαμάνης, στην παρέμβασή του στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, συγχαίροντας παράλληλα τον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνένεση. Ειδικότερα, ο κύριος Κακλαμάνης είπε: «Το ΠΑΣΟΚ δεν τελειώνει εδώ σήμερα. Το δημοψήφισμα θα ήταν δυστύχημα και το είχα πει εγκαίρως. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, σας συγχαίρω, κύριε Πρόεδρε, εσένα και τον Σαμαρά για το modus vivendi που βρήκατε. Είναι έντιμη απάντηση, Σαμαρά, και λυτρωτική».
Εκτός σύνορων τώρα, το κλείσιμο για οικονομικούς λόγους των πρεσβειών της στο Βατικανό και το Ιράν, όπως και του γραφείου εκπροσώπησής της στο Ανατολικό Τιμόρ, ανακοίνωσε η Ιρλανδική κυβέρνηση. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από εξέταση της κατάστασης των πρεσβειών όσον αφορά τους οικονομικούς δεσμούς τους με την Ιρλανδία. Αναφέρεται μάλιστα ότι από το κλείσιμο των πρεσβειών θα σωθούν περίπου 1,25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Να απέχουν από την ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία θα κρίνει εάν τελικά η Παλαιστίνη αναγνωριστεί ως επίσημο μέλος του διεθνούς οργανισμού, σχεδιάζουν η Γαλλία, η Βρετανία και η Κολομβία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η Γαλλία ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις προθέσεις της στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασή της, ενώ διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως και η Βρετανία και η Κολομβία θα απέχουν από την ψηφοφορία. Άνοιξε και πάλι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια των Ηνωμένων Πολιτειών, το Όκλαντ της Καλιφόρνια, το οποίο είχε κλείσει από το βράδυ της Τετάρτης από την πορεία διαδηλωτών του κινήματος Occupy Wall Street. Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι επιστρέφουν στην εργασία τους και η δραστηριότητα στο λιμάνι έχει επανέλθει εν μέρη, διευκρινίζουν οι λιμενικές αρχές σε ανακοίνωσή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ομάδες διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στο κέντρο της πόλης, κατέλαβαν ένα άδειο κτίριο και έβαλαν φωτιά σε οδοφράγματα κατά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον τους. Να περάσουμε στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με αρκετή συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική έως 2 μποφόρ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από την Εγνατία Τηλεόραση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.